Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε στο Έχει Γούστο και σήμερα. Καλή εβδομάδα. 29 Δεκεμβρίου. Σε λίγες μέρες αποχαιρετάμε τον παλιό το χρόνο. Υποδεχόμαστε το 2009. Σας εύχομαι υγεία, πάνω απ' όλα χαρά, αγάπη στη ζωή σας, να δίνετε και να παίρνετε αγάπη. Αυτή την ευχή σας τη λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί η αγάπη είναι το παν. Βεβαίως προηγείται η υγεία, να είμαστε καλά. Και σήμερα για καλή εβδομάδα και αυτές τις τελευταίες μέρες που διανύουμε, της χρονιάς που φεύγει, θέλω να υποδεχτώ κάποιον που τον αγαπάτε πολύ. Τον έχετε ζητήσει να έρθει στην εκπομπή και εμείς ξέρετε τις επιθυμίες σας, πάντα τις εκτελούμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Είναι ένας ιδιόρυθμος, εκκεντρικός καλλιτέχνης. Πέρος, πέρα αληθινός. Κώστας Χατζής. Καλώς ήρθες, Κώστα. Καλησπέρα σας. Γέλασες με εκείνο το εκκεντρικός και ιδιόρυθμος. Γιατί. Γιατί. Να μην κάνουμε αναλύσεις, γιατί θα χαλάσουμε την βραδιά. Το δέχεσαι όμως, δεν το αποδέχεσαι. Όταν λέει κανείς κάποιες αλήθειες, δεν νομίζω ότι είναι έχει κάποια διαφορετική αυτή από τους άλλους τον κάνουν ιδιόρυθμο. Ναι. Οι άλλοι όμως, ξέρεις, δύσκολα. Η αλήθεια, καταρχάς, πολλαχώς λέγεται, όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας, αφετέρου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η αρχαία ημών πρόγονη, το ημών με ύψιλον, γιατί είναι δική σας, εγώ είμαι γύφτος. Δεν έχω καμιά σχέση με τους δικούς σας προγόνους. Να, κάτι τέτοια λες, κατάλαβες. Και έχεις βγάλει τη φήμη του δύσκολου, του εκκεντρικού, του ιδιόρυθμου. Να σου πω, Κώστα μου, κάτι. Πώς είσαι καταρχάς, στη ζωή σου, στην υγειά σου, στην οικογένεια, όλα καλά? Ναι, ναι. Είσαι ευχαριστημένος εκεί στις εμφανίσεις που κάνετε με τις αντιθέσεις σας και είναι πραγματικές αντιθέσεις εκεί στο Κύτταρο Live? Μας έχει αρέσει πολύ αυτή η παρουσίαση που κάνουμε με αυτόν τον τίτλο. Τον πήραμε σαν με τον θετικό τρόπο, οι αντιθέσεις. Και έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που βέβαια περνάμε τα μηνύματα αυτά που πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε αυτόν τον χώρο, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Mm-hmm. Λέω κάποια τραγούδια, εγώ ξεκινάω με τραγούδια που πριν το 58 που γνώρισα συνθέτες που έγραψαν για μένα, όπως ο Μίμης ο Πλέσας, ο Ξαρχάκος, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, και μετά περνάω με δικά μου τραγούδια. Στα δικά σου τα τραγούδια. Ναι, που έχω διαλέξει κάποια τραγούδια. Πρέπει να διαλέξεις, γιατί είναι και πολλά. Ναι, για να... Έχεις όμως κοντά σου... Παρουσιάσουμε αυτό που θέλουμε. Μετά έχω τον Αλέξανδρο. Λίγο. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχεις κοντά σου τον Αλέξανδρο, το Χατζή. Ναι. Το γιο σου. Έχεις κοντά σου και μια πληθωρικά απρόβλεπτη καλλιτέχνηδα. Μια απρόβλεπτη δεν νομίζω, γιατί. Να σου πω γιατί. Γιατί αυτά που η Τζούλη Μασίνο ερμηνεύει και μαζί σου, δεν είναι πράγματα που είναι εύκολο να προβλεφθούν. Είναι τραγούδια διεθνούς ρεπερτορίου, τραγούδια τα οποία δεν ακούγονται συχνά στην Ελλάδα. Εκείνη έχει μια άνεση με το να τραγουδάει, γιατί είναι και Αμερικάνα. Και λέει τραγούδια μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών. Και μέσα εκεί, γι' αυτό και λέει αντιθέσεις, ναι. Έχω βάλει τραγούδια που έχουν μια μουσική αγωγή που μπορώ να πω έχουν την ίδια. Και αυτό το πάντρεμα το έκανε ο μαέστρος και ενορχιστρωτής ο Γιώργος Παγιάτης. Που τον γνωρίζει, οποίο και καλωσορίζω. Κύριε Παγιάτη, καλώς ήρθατε. Που εκείνος γνωρίζει και την Τζούλη, γιατί έχει συνεργαστεί, mm-hmm. δεν θυμάμαι πού και πότε, αλλά έχει συνεργαστεί και γνωρίζει την Τζούλη. Και εμένα έχουμε τώρα μαζί κάπου 10 χρόνια. με γνώρισε αυτό, γιατί αυτός είναι πολύ μεγάλος από μένα. Ναι, αρκεί. Γνώρισε παιδί εμένα. Να σου πω κάτι, Κώστα. Αρκεί 10 χρόνια, αρκούν 10 χρόνια για να σε γνωρίσει κάποιος καλά. Πώς? Αρκούν 10 χρόνια για να σε γνωρίσει κάποιος καλά. Για τον μουσικό χώρο. Για τον μουσικό χώρο αρκούν. Ναι, βέβαια. Πολύ. Για τον άλλο, τον προσωπικό.
Δεν νομίζω. Δεν είναι παντρεμένος άνθρωπος. Καλέ, λέω, αν αρκούν 10 χρόνια να σε γνωρίσει κανείς, δεν λέω ότι ο Παγιάτης σε γνωρίζει και συνάψατε σχέση, προς Θεού. Λοιπόν, εδώ, Κώστας Χατζής, εγώ θα κάτσω εδώ. Θα πω ότι αργότερα θα έρθει και ο Αλέξανδρος και η Τζούλη, αλλά τώρα θέλω να σε απολαύσω. Θα κάτσω λοιπόν και θα είναι σαν, αν συμφωνείς, να τραγουδάς για μένα, δηλαδή για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες του Αρχηγούστο. Πάει! Για σένα θα τραγουδώ και κατ' επέκταση από σένα στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω με αυτό του Μίμη Πλέσσα, με στίχο του Κώστα του Πρετιντέρη. Σαν αστραπή
κακό μεγάλο να βρω. Να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, χάδι ποτέ μου να μη βρω, να μη φιλήσω χίλοι. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, κάτι ποτέ μου να μην βρω, να πείσω χίλοι, να μην πείσω χίλοι. Τσαρδί στους ελαιώνες κι από ήλιο ερημιά. Έχω σύνορα τα στέρια και πατρίδα μου τη γη. Απ' την Κούνια τη μιζέρια και απ' το Χάδα την οργή. Έχω σύνορα τα στέρια και πατρίδα μου. Απ' την Κούνια τη μιζέρια κι απ' το Γάλα την οργή. Λαϊ, 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 έχω ρίζα τους αιώνες και τον έβαινο γενιά μου. Είμαι γύφτος από γύφτος και κυλίμια εγώ πουλώ. Δε κατάλληρα κοστίζω, δώσε 7 να σε χαρώ. Δώσε 6 πατριώτ, δώσε 5 τυχερέ. Αν δε 3 να τελειώνει, αν δε 2 για σένα. Λαϊ, 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 τους πω. Οι λευκοί με ρωτάνε και εγώ τους απαντώ. Το ταμ ταμ, το ταμ ταμ. Όταν γύφτη το χτυπούν, τον Θεό μας ρωτάνε μια πατρίδα που θα βρουν. Λερωμένο, στα πόνερα του κόσμου ξεπλυμμένο. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει. Γιφτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει. Γιφτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Γιφτάκι
κουτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει. Γιφτάκι χόρεψε μας η φτετέλη να βάζει ένα κομμάτι από το καρβέλι. Κι αυτός σαν πιθηκάκι μαθημένο δαγκώνει το χαλκά που είναι δεμένο. Το βράδυ στη μεγάλη πλην πλατεία το πιάσανε να κάνει επαιτία σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες που μοιάζαν περισσότερο μ' αρτίστες. Σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες που μοιάζαν περισσότερο μ' αρτίστες, που μοιάζαν περισσότερο μ' αρτίστες. Σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες. Γιφτάκι σε κοιτάζουν οι ανθρώποι, ρε εσύ θα γεννούμε στην Ευρώπη. Γιφτάκι δύο πήγες όλο κι όλο κι ως πρώτα της ζητιανιάς το ρόλο. Αφέντη, αν μου δώσεις δυο δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊμού να το φουμάρω. Αφέντη, αν μου δώσεις δυο δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμπες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊμού να το φουμάρω. Δώσε ρε μπαρμπά, δώσε δυο δραχμούλες. Δώσε ρε μπάλαμε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Δώσε δυο δραχμούλες και ένα τσιγαράκι και θα σου κάνω και τη μαϊμού. Δώσε ρε μπαρμπά. Αφέντη που με βάζεις και χορεύω, εσύ με μαθες να σε διανέβω. Εσύ με μαθες να σε διανέβω. Αφέντη που με βάζεις και χορεύω. Ένα φύλακτο στην καρδιά μου και πήγες. Μπήκες με ξεποστάσεις και εσύ το λέει λάτισε. Η καρδιά μου καράβησε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέλες, γιατί την πάσε. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Απ' τη φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Τώρα τι τρέχεις, γιατί κοιπάς. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Απ' τη φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει το καρδιάσμα. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Ύστερα πήρες από πάνω το γυρό. Ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή. Πήρες τα μάτια το παράπονο να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα μαζί σου ως το πρωί. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Thank you.
ουρανό να χα και μια θάλασσα να χα ένα σπιτικό κάτω στο γυαλό ζωντάς με βότσαλα να μιλώ στα κύματα και στην άμμο να πατώ και να τραγουδώ. Μα τι λέω ο τρέλος, έχω τα δυο μάτια σου, μοιάζουνε με ουράνο, μοιάζουνε με θάλασσες. Έχω τα δυο μάτια σου, θάλασσα και ουράνο, έχω την αγάπη σου για το σπιτικό να χα ένα σύννεφο και να με ταξίδευε περάβω τα σύνορα και τη μοναξιά να έχω φίλους τα πουλιά τα άστρα να έχω συντροφιά να μιλώ στον ουρανό και να τραγουδώ. Μα τι λέω ο τρέλος, έχω τα δυο χέρια σου, μοιάζουνε με συννέφα, μοιάζουνε πουλιά. Έχω τα δυο χείλη σου, έχω την αγάπη σου, έχω τα δυο μάτια σου, άστρα κι ουράνο. Να χάνε όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη όπως κι εγώ, τότε θα είμαστε στη γη φίλοι κι αδερφοί. Εδώ κλείνω αυτό το μέρος. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα φιλί. Πώς? Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα φιλί. Of course, of course. Να είστε καλά. Και εσύ, Κώστα μου. Και εσείς, κύριε Χατζή, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι υπέροχο να μπορούμε να σας ακούμε, να γευόμαστε αυτή τη φωνή και αυτό το συναίσθημα που τη συνοδεύει. Ο στίχος είναι εκείνο που η φωνή... Τέλος πάντων, έχω άλλη άποψη για τη δική μου φωνή. Εκείνος που έχει ποιοτική φωνή... Δεν θέλετε να τραγουδήσετε. Είναι ο Αλέξανδρος. Ναι. Δεν θέλετε να τραγουδήσετε. Όταν πρώτο ξεκινήσατε, δεν θέλετε να τραγουδήσετε. Είχατε μαλώσει με κάποιον που σας είχε πει να τραγουδήσετε. Ναι, εγώ δεν ήθελα. Φύγατε, την κοπανίσατε. Ναι. Αλλά εκείνος ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος και πολύ με βοήθησε. Ήταν ο Οδυσσέας ο Μοσχονάς, έτσι λεγόταν. Ήταν ένας λαϊκός που, ίσως να μην τον θυμόσαστε γιατί είσαστε μικροί και εγώ ήμουν μικρός τότε. Ναι. Έλεγε το τραγούδι το... Γλυκό χάραμα μονάχος εξεκίνησα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι και γνωστό δηλαδή στους Πάρα Μαϊκούς. Πολύ γνωστό. Το έχουμε τραγουδήσει άπειρες φορές σε γλέντια και σε χαρές. Επιτυχία Οδυσσέας ο Μοσχονάς. Ναι. Δούλεψα με πολλούς λαϊκούς, πολλούς δηλαδή. Με τον Γαβαλά στην Ρόδο, με τον Τσαουσάκη και με άλλους καλλιτέχνες. Ένας επίσης πολύ σπουδαίος συνθέτης ήταν ο Χρυσίνης. Που... Και με είχε πάρει κοντά του να παίζω κιθάρα και έγραψα κάποιους δίσκους, σαν οργανίστας δηλαδή, που, και τραγούδησαν λαϊκοί τραγουδιστές. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Νιώθετε ότι με τα χρόνια έχετε διόλου ημερέψει? Ναι, πάρα πολύ. Ξεκίνησα από τη Λιβαδιά, σε μια
πατρίδα, για μένα πάρα πολύ όμορφη, η γειτονιά στη γειτονιά που μεγάλωσα, είχε όλες τις τάξεις. Και είχα μια όμως σύμπνοια, μια αγάπη. Πήρα πάρα πολλά στοιχεία όμορφα από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έπαβε όμως να νιώθω ότι είμαι κάτι ξένο, γιατί όταν πήγα σχολείο, ξέρεις, με ξεχωρίσανε και τα λοιπά. Και αυτό, όπως λόγω της φυλής σας εννοείται. Πώς, δεν γεννήθηκαμε στη φυλή. Δεν ήμουνα μέσα στη φυλή, αλλά ήμουνα, χωρίς να παραξηγήσει την λέξη, ήμουνα μέσα στους Έλληνες δηλαδή, πώς το λένε. Όχι μέσα στη φυλή μου. Και οπωσδήποτε θα είχα κάποια προβλήματα. Μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κόμπλεξ. Όχι ότι δεν έχω και σήμερα, αλλά τα έχω ξεπεράσει τόσα πολλά. Αν ήταν, ξέρω εγώ, 10, να τα έχω φτάσει, ξέρω εγώ, 6. Και αυτό με βοήθησε πιο πολύ. Εκείνο που με βοήθησε, που μπορεί να σου φανεί αστείο, ήταν η γραφή. Ξέρεις, δεν είμαι θρησκόληπτο άτομο, ξέρω εγώ. Και... αυτό με βοήθησε και επιμένω, ας πούμε, στις αρχές της γραφής. Διαβάζετε δηλαδή την Αγία Γραφή? Βεβαίως. Λέει, λίχνωση στους πόδες μου και φως στα στρίβους μου, είναι ο λόγος του. Και έτσι μπορούσα να κάνω πιο ποιοτική ζωή, να αγαπήσω τον εαυτό μου, γιατί αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορούσα να αγαπήσεις τους άλλους. Και έζησα και έκανα οικογένεια και επιμένω ακόμη, ας πούμε, στις αρχές της γραφής. Αλλά όπως σας είπα, όχι θρησκόλυμπτα και λοιπά. Και έχω ηρεμήσει. Βέβαια, ήταν και το τραγούδι που... Βοήθησε. Ναι. Και είναι και ο λόγος του τραγουδιού που με κάνει να είμαι λιγάκι έτσι... σε κατάσταση πολιορκίας. Αλλά σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Αμέσως μετά. Ελπίζω ότι περνάτε καλά σήμερα μαζί μας. Γιατί εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που εδώ, στο πλατό του Έχει Γούστο, φιλοξενώ τον Κώστα Χατζή. Και αργότερα θα υποδεχθώ και το γιο του, τον Αλέξανδρο, και την Τζούλη Μασίνο. Αλήθεια, πώς έγινε και ενωθήκατε με την Τζούλη τη Μασίνο? Ποιος σας έφερε κοντά, κύριε Χατζή? Ο Τελκής. Ο Τελκής είναι... Ο Λάκης. Ο Λάκης, ναι. Που, αυτός μετά σφραμαλιά. Είναι πολύ μεγάλος αυτός. Μπροστά του είμαι καλά κι εγώ. Και αυτός κανονίζει τα πάντα για μένα. Ο Λάκης ο Τελκής δεν βρίσκεται μέσα στο πλατό, αλλά είναι πάντα δίπλα στον Κώστα το Χατζή. Χωρίς την κιθάρα μου δεν μπορώ να κάνω. Και χωρίς εκείνον δεν μπορώ να κάνω. Έχετε πει ότι η κιθάρα είναι ένα μέρος του κορμιού σας, το σώμα σας. Ναι. Και μάλιστα υπήρχαν, διάβαζα που λέγατε ότι υπήρχαν φορές που κοιμόσασταν έξω σε παγκάκια, δεν είχατε με τι να σκεπαστείτε, Κώστα, και είχατε την κιθάρα. Αυτή την κιθάρα μου την είχε χαρίσει ο Λάκης. Και ήταν τότε, αυτό ήταν πλαστικό που είχε σαν θήκη. Και στο βασιλικό κήπο. Καλά, γιατί τα λέμε αυτά? Σας ζέστηνε η κιθάρα? Δεν με ζέστηνε, για τη βροχή. Ναι, ήταν το μόνο σας... Παρ' όλα αυτά όμως, αρρώστησα 3 φορές από βροχοπνευμονία. Αλλά να, έζησα. Δύναμης. Είστε μια φυσική δύναμης. Καλά. Αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και τον πατέρα μου και γι' αυτούς ζούσα δηλαδή. Ήθελα κάτι να πετύχω για αυτούς. Όχι για μένα. Στο δικό μου τούνελ δεν υπήρχε ούτε καντήλι. Είχαν τη χαρά να το δουν, ναι, αυτό, βέβαια. Αυτή την ικανοποίηση τους τη δώσατε. Μια άλλη φορά θα σου πω ανέκδοτα με τη μάνα μου. Αυτή ήταν τρομακτική γυναίκα. Καταπληκτική. Όχι τρομακτική. Όχι τρομακτική, γιατί το τρομακτική είχε και τρομακτική. Έχει μέσα τον ήταν τρομακτική. Ήταν και τρομακτική. Ναι. Μια άλλη φορά λέμε. Τι θέλεις να τραγουδήσουμε? Θέλω να καλωσορίσω τους μουσικούς που σας συνοδεύουν και μετά θέλω το σύνορο αγάπη δεν γνωρίζει και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, εκτός από τον Γιώργο τον Παγιάτη που είπαμε πριν που είναι εδώ, είναι ο μαέστρος, είναι ο καλλιτέχνης, ο μαέστρος που έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα Αντιθέσεις στο Κύτταρο Live. Να καλωσορίσω στην κιθάρα τον Σπύρο τον Βλάχο, εδώ, χαίρετε κύριε Βλάχο και χρόνια πολλά.
Εδώ στο φλάουτο, κλαρίνο και σαξόφωνο να καλωσορίσω τον Ρίγα τον Σαριτζιώτη. Χαίρετε κύριε Σαριτζιώτη, χρόνια πολλά. Τον Χρήστο Αλεξόπουλο στα τύμπανα. Χαίρετε κύριε Αλεξόπουλε. Και εδώ τον Τάσο το Ζώη στον μπάσο. Τι κάνετε? Λοιπόν, κύριε Χατζή, σε εσάς, στην κιθάρα σας, στους τηλεθεατές, τι θα πείτε? Για μένα ακόμα φλόγα και ό,τι κι αν γίνει θα σ' αγαπώ. Μη με ρωτήσεις λοιπόν ποιος φταίει, όποιος κι αν φταίει θα πω εγώ. Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου να κρύω σαν γίνονται ένα σημείο. Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου να κρύω σαν γίνονται ένα σκηδίο. Άννα δώσε μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατά. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο πάτωνε με τριάντα φιλιά. Στο Αιγαίο και στον ήλιο δεν πως νιώθω μοναξιά. Η καρδιά φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά. Στο Αιγαίο και στον ήλιο δεν πως νιώθω μοναξιά. Κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος μ' αγγίζει και γόρυγο, και γόρυγο. Μαέστρο Τελμά. Σοβαρά.
μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτοπουτά. Μοιάζουν μυρμήγια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανακτορό μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε περάνανε από ψηλά αν τους κοιτάξεις, α, θα σου φανούνε τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά μου θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί. Πολύ ωραία. Να υποδεχτούμε τώρα το γιο σας, τον Αλέξανδρο και την Τζούλ τη Μασίνο. Ελάτε, ελάτε. Καλώς τους. Hi boys. Χρόνια πολλά. Εγώ είμαι το ένα κύτταρο. Γεια σου, Τζούλη. Χρόνια πολλά. Είσαι καλά. Μια χαρά. Εσύ, μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά είναι. Γεια σου, Κώστα μου. Έλα, έλα να κάτσεις. Βεβαίως. Ωραία. Αλέξανδρε, κάτσε κι εσύ εκεί δίπλα στον πατέρα σου να μας πεις τι κατάσταση επικρατεί εκεί στο κύτταρο live και τι γίνεται και πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Περνάμε πολύ όμορφα. Εγώ είμαι από το ένα κύτταρο, το άλλο κύτταρο είναι η Τζούλη και είμαστε όλοι μια ομάδα. Λίγο σκούρα. Λίγο σκούρα. Εγώ προέρχομαι από το γονίδια του Κώστα Χατζή. Ναι. Και αυτό ποιος το σκέφτηκε. Τώρα έχουμε πάρει πολύ θάρρος που βγάλαμε και σκούρο αυτό. Πρόεδρο. Στο λεπτό. Τον Ομπάμα. Εγώ του λέω να μην συνεχίσει να βάλει υποψηφιότητα. Στείλατε κανένα γράμμα, κύριε Χατζή, ότι... Αν το έστειλα. Ναι. Ναι. Μια φωτογραφία. Ενικήκαμε. Έτσι. Ζήτω η σκούρη. Καλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Έλεγε πριν ο πατέρας σου ότι ο Λάκης, ο Τελκής, έφερε κοντά την Τζούλη με τον πατέρα σου και πραγματικά είναι αντιθέσεις αυτό. Δηλαδή, τα τραγούδια του πατέρα σου, αυτά που τραγουδάτε μαζί, οι δυο σας, και η Τζούλη Μασίνο, η οποία φέρνει ένα τελείως άλλο αέρα και... Βασικά, την αντίθεση τι κάνει η Λευκή, η Τζούλη. Εμείς είμαστε στο ίδιο μοτίβο, η Gypsy. Gypsy King. Gypsy Greek. Gypsy Greek, ακριβώς. Τζούλη, πώς τη βλέπεις την κατάσταση εσύ εκεί στο κύτταρο? Εγώ τρελάθηκα που είμαστε σκούρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο, με το Κώστα Χατζή, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που κάνω με το Κώστα. Με το Αλέξανδρος είμαστε σαν οικογένεια. Δηλαδή, το τρεις μας κάνουμε απίστευτα πράγματα. Και με το ορχήστρα, που θέλω να πω είναι το band, το group, με τον Γιώργο Σπαγιάτης και όλα τα παιδιά, είναι... έχω τρέλα. Δηλαδή, αυτό που κάνω είναι μαγικό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάνουμε μαγικό. Κάνουμε ταξίδι, ταξιδεύεις με διαφορετικά τραγούδια που δένει και είναι σαν αντιθέσεις και δένει μαζί και παντρεύει μαζί και χωρίζει μαζί. Δηλαδή, εσύ... κάνουμε τα πάντα. Εσύ δηλαδή τραγουδάς από Nat King Cole μέχρι John Baez και από Θεοδωράκη. Τα πάντα. Μέχρι Κώστα Χατζή. Εμείς παίρνουμε μία γεύση λοιπόν σήμερα από αυτό που συμβαίνει εκεί. Μία γεύση. Ακριβώς. Τον Ανθό. Εμείς κορφολογούμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη. Και σας τα παρουσιάζουμε. Πολύ χαρά. Λοιπόν, παρακαλώ. Κώστας Αλέξανδρος Χατζής. Πιάσε το ζητιανόξυλο ένα λεπτό. Βεβαίως. Εγώ νόμιζα ότι το ήταν κομμάτι του κορμιού σου, ότι το είχες κρύψει.
Κάτι παιδιά στο περιγυάλι φτιάξαν ένα χαρταέτο με εφημερίδες του μπακάλι, καλάμια απ' τον Κηφίσο. Γράψαν με κόκκινο μελάνι με ματωμένα κεφαλαία όσα η ζωή τους είχε κάνει κι όσα ποθούσε η παρέα. Διεύθυνση βάλαν ουρανός και φύγε ο χαρταετός. Αποστολεύσε ένας φτωχός και παραλήπτης ο Θεός. Τον βρήκαν κάτι σφουγγαράδες στο πέραμα την Κυριακή. Είχε μπλεχτεί στις καμινάδες μιας αποθήκης μερακή. Πήραν ρακί σφουγγαράδες και τον διαβάζαν ως να φέξει. Βούρκωνανε σε κάθε λέξη και μου τσουρώναν τις αράδες. Σε λάθος χέρια δυστυχώς έπεσε ο χαρταετός. Αποστολεύσε ένας φτωχός και παραλήπτης πιο φτωχός. Πήγα στο αφέντη του στην πόρτα και τον πετάξαν βιαστική. Μέσα γιορτή είχαν και φώτα και παίζαν τζαζ η μουσική. Τον βρήκανε οι καλεσμένοι και πως γελάσαν οι κυρίες που είχε ανορθογραφίες και στο μικρόν περισπομένη. Άτυχος ο χαρταέτος τον κάψανε σε μια γωνιά. Αποστολές ένας φτωχός και παραλήπτης η Απόνια. Νυχτών η δόξα το Θεό θα πέσω να ξεκουραστώ. Που με σταυρώνουνε βαθιά, πόσο ακριβή είναι η χαρά. Για μένα ναι το φουκαρά, μα με του Θεού τη χάρη ψηλά κρατάω το κεφάλι. Μα με του Θεού τη χάρη ψηλά κρατάω το κεφάλι. Πετάξανε πουλές τα τσαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι. Μα δόξα να έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός, να που υπάρχουνε κι οι φίλοι.
πως έτυφα μελιά πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Τώρα να βρέχει να βροντιά, αστροπελέγκια να χτυπά, να ρίχνει καλά πόδια. Μα κι ο Χριστός μας βρε παιδιά, γεννήθηκε σε μια σπηλιά κι είχε παρέα του τα πόδια. Καλλιτέχνες της κουλτούρας φορέσαμε του κλόουν τη στολή και πέσουμε στον άλλον την καμπούρα το βρώμικο παιχνίδι του ληστή. Όταν φύγαν τα θηρία βρήκαμε την ευκαιρία, βγήκαμε πρωτοπορία για ψωμί και ελευθερία. Ο λαός μας, ο λαός μας, τάχα πως γι' αυτό πονάμε, όλα τα ιδανικά μας είναι πως να οικονομάμε. Ο λαός μας, ο λαός μας, τάχα πως γι' αυτό πονάμε, κι όλα τα ιδανικά μας είναι πως να οικονομάμε. Ο λαός μας, ο λαός μας, τάχα πως γι' αυτό πονάμε, κι όλα τα ιδανικά μας είναι πως να οικονομάμε. Ο λαός μας, ο λαός μας, είναι μαγαζί δικό μας. Τώρα όμως μπαίνουμε στον κορμό του... των αντιθέσεων. Πάμε στον κορμό των αντιθέσεων, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κυριολεκτικά αντιθέσεις. Τζούλη Μασίνου, Κώστας Χατζής, σε μια σύμπραξη τραγουδιών, συναισθημάτων, φράσεων... Ε, κύριε Χατζή. Χρώματος. Εσύ εκεί με το χρώμα. Μα το χρώμα είναι μόνο η επιδερμίδα των ανθρώπων. Τι σχέση έχει το χρώμα της επιδερμίδας των ανθρώπων με αυτό που είναι ο κάθε άνθρωπος μέσα του? Μα ομορφαίνει την πλάση το χρώμα, έτσι κι αλλιώς. Και μεταξύ των ανθρώπων και με στη φύση. Και αυτό λέω, αντιθέσεις είναι και αυτό που βλέπεις σαν εικόνα. Κοίτα, δεν είναι μια όμορφη αντίθεση? Κοιτάω τον πατέρα σου και βρίσκω μια πολύ όμορφη αντίθεση. Εγώ τους βλέπω, τους χαίρομαι. Και η Τζούλη. Η Τζούλη μου φέρει και ένα βιβλίο, ε! Μη χαμογελάς μόνο γιατί χαλάς το άσπρο τη Τζούλη. Πλήρης μέθοδος φωνητικής τοποθέτησης. Θα μου τα πεις μετά. Βεβαίως. Έτσι, ωραία. Η λευκή κακοποίη.
Γι' αυτό κρύβομαι τη μέρα με και τα βράδια με σεριανό. Παίρνω και μια μαύρη ομπρέλα, μήπως βρέξει και βραχώ. Το ταμ-ταμ, το ταμ-ταμ, τι σημαίνει να τους πω? Οι λευκοί με ρωτάνε και εγώ τους απαντώ. Το ταμ-ταμ, το ταμ-ταμ, τι σημαίνει να τους πω? Οι λευκοί με ρωτάνε και εγώ τους απαντώ. Το ταμ ταμ, όταν εχθροί το χτυπούν, το Θεό μας ρωτάνε οι λευκοί αν αγαπούν. Apart, I really
only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be love me too.
καρδιά μου. Πέτρα θα κάνω την καρδιά να μην γυρίσω. Να δω τη στάχτη που έχει μείνει απ' τη φωτιά, αφού τη δύναμη δεν έχω τώρα πια να σ' αντικρίσω. Πού να υπάρχει κι όλοι δρόμος πάνω στα στήθιμο καημός, και πώς να σ' αντικρίσω, και πώς να σ' αντικρίσω. Σκεπάζει με φιλιά. Εγώ να πεις πως σε σκεπάζω με τη δική μου την καρδιά. Αν σε ρωτήσουν ποιος σου δίνει για να πετάς ψηλά φτερά, εγώ να πεις που πάντα θέλω να έχεις εσύ κάθε καρά. Αν σε ρωτήσουν ποιος τις νύχτες, ποιος σε σκεπάζει με φιλιά, εγώ να πεις που σε σκεπάζω με τη δική μου την καρδιά. Ο Γέλενας με. Όλοι ο πρέπει σήμερα κρατάν, μα για μένα είναι ξαστεριά. Μου πες αγαπώ κι είναι σαν άνε, μα οι μήνες και καλοκαιριά. Μου γελούν τα γάλματα στο δρόμο, παίζουν τα φανάρια το κρυφτό. Πήρα κλίση απ' τον τροχονόμο κι είπα για να σ' δώσ' ευχαριστώ. Μου πες αγαπώ κι είναι σαν άλλο. Τριαντάφυλλα στην πόρτα μου να βάλω, να ανοίξω το σαλόνι μου στο φόρι. Να ανοίξω το σαλόνι το μεγάλο, να δεις εσύ κι ο ίδιος ο Θεός. Να ανοίξω το σαλόνι το μεγάλο, εσύ κι ο ήλιος κι ο Θεός. Όλοι ο πρέπει σήμερα κρατάν, μα για μένα είναι ξαστεριά. Μου πες αγαπώ κι είναι σαν να είναι μήνας καλός και καλοκαιριά. Maestro!
ζω σαν χελιδόνι. Έχω φτερά σαν χελιδόνι. Έχω φτερά σαν χελιδόνι. Και αλυσίδες σαν άνθρωπος. Οι περιπολάρδες κάψαν τις τσουκνίδες να ανασάνουνε τα λουλούδια. Οι άσπροι άνθρωποι κρεμάσανε τον νεκρό να ανασάνουνε οι τσουκνίδες. Φοβάμαι οι περιβολάρδες κάψαν τις τσουκνίδες να ανασάνουνε τα λουλούδια. Οι άσπροι άνθρωποι κρεμάσανε τον νεκρό να ανασάνουνε οι τσουκνίδες. Κάψαν τις τσουκνίδες να ανασάνουνε τα λουλούδια. Οι άσπροι άνθρωποι κρεμάσανε τον νεκρό να ανασάνουνε οι τσουκνίδες. Και αλυσίδες σαν άνθρωπο. Συνέχεια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Break! Γιατί
είχα δει τρυφερό. Σαν το φύσιμα του ανέμου, με το πέρασμα ενός τρένου που ακολουθεί τον καπνό. Μη ρωτάς γιατί σ' αγαπώ. Άργησα πολύ να σε βρω. Πέρασα από τρικυμίες, από σκάρτες ιστορίες, άδειες νύχτες στο σταθμό. Μα ήρθα τελικά κοντά σου, να βαγώ στα κύματα σου, να σου πω πως αγαπώ. Δικιά σου αγκαλιά, γλυκό μου ερώτο βροχή, έρχομαι όλο πιο κοντά, σε θέλω απ' την αρχή. Στη δικιά σου αγκαλιά, τον έγλιστρα εις το όχι, είμαστε σαν δυο παιδιά, βαλσάκι στη στροφή. Μη ρωτάς γιατί σ' αγαπώ. Σταμάτη Μεσημέρι. Αυτό είναι το τραγούδι του ομώνυμου δίσκου. Ναι, το Σταμάτη Μεσημέρι. Σταμάτη Μεσημέρι. Και μουσική και συγγένεια του δίσκου. Πολύ ωραίο. Το ερώτο βρόχι. Ας σας πούμε τώρα κάτι στην άλλη τη γλώσσα, την πατρική.
πάρτι. Περήφανος. Μπαμπάς. Περήφανος μπαμπάς. Για όλα μου τα παιδιά είμαι περήφανος. Όχι τώρα λέμε για το συγκεκριμένο αν είσαι. Τώρα δηλαδή ξέρεις. Επειδή είναι μπροστά, όχι τίποτα άλλο. Κοίτα, για μένα είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τον έβλεπα την έκφρασή του την ώρα που τραγουδούσες. Και η μάνα μου και ο πατέρας μου είχαν βραχνές φωνές. Αυτός πήρε από τη μάνα μου. Όλες του οι νότες έχουν την ίδια, το ίδιο πάχος, από κάτω μέχρι επάνω. Ενώ ο πατέρας μου δεν ήταν έτσι. Αυτός έχει ποιοτική φωνή. Τζούλη, Τζούλη Μασίνο, έλα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάποιους μήνες και τώρα μας το έφερε εδώ η Τζούλη. Είναι, είναι πλήρως μέθοδο από φωνετική. Ναι. Είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τραγουδιστές. Έχει 3 ώρες DVD μέσα. Που οδηγάει ακριβώς πότε πρέπει να πάει το επόμενο στάδιο. Και από πίσω έχει CD που χωρίζει άντρες και γυναίκες φωνές. Και σκίτσα, ναι. CD από πίσω-πίσω. Ναι. Που μπορείς να κάνεις ασκήσεις για τραγουδιστές. Μάλιστα. Έχει και λίγο κομμάτι από το ζωή μου μέσα. Έχει όμως και τη ζωή σου εδώ. Και εδώ βλέπω τη μαμά σου, την Γλώρια, και την προγιαγιά σου, την Τζούλια. Κοιτάξτε εδώ. Το όνομά μου είναι από το προγιαγιά. Εσύ σε ποια μοιάζεις? Πιο πολύ με η μάνα μου. Μάνα σου. Και 4 είχες δοντάκια εδώ, ε? Η δόντια μου. Ναι. Πώς ήταν? Ναι, ήμουν 4 χρονών. 4 χρονών. Ναι. Δεν φαίνεται τώρα εδώ έτσι όπως το δείχνουμε. Λοιπόν, Τζούλη, περάστε παρακαλώ να πάρουμε μια γεύση από αυτό το πρόγραμμα Κύτταρο Live. Εσείς, κύριε Χατζή, εδώ μαζί μου. Τα αφιερώνω σε όλους σας. Killing Me Softly. Okay. Και θα ακούσουμε από την Τζούλη Μασίνο και το My Way. Εάν θέλει να ενώσει και το Proud Mary, δεν ξέρω ο κύριος Παγιάτης αν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Πάμε. Τζούλη Μασίνο. His fingers singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. His words killing me softly with his found my letters and read each word aloud.
with his words, killing me softly. Δίκιο να θέλω αυτό το τραγούδι. Πέστε μου, δεν είχα δίκιο. Έχεις δίκιο. Τζούλι Μασίνο, υπέροχη. Θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ το σχήμα είναι ένα σχήμα γεμάτο από αντιθέσεις και ουσιαστικά γεμάτο από πολύ ουσιαστικές υπόγειες συνθέσεις. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Χατζή να έρθει για να κλείσουμε. Θέλεις και εσύ, Αλέξανδρε? Ναι. Έλα. Να σας ακούσουμε όλους. Δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλάει το δάκρυ όσο η καρδιά.
χρειάζω κι αν πονά. Εγώ παθαίνω ακόμα. Εδώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα. Σε ένα αγκάθι στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στη βραδιά, μια αλήθεια και ένα ψέμα. Τα βήματά σου ζωντανά στο χώμα το βρεχμένο. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα εγώ σε περιμένω. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Με το τραγούδι αυτό που θα κλείσουμε, έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και ωραία. Το αφιερώνουμε σε όλους τους ακροατάς. Πολύ ωραία. Με αγάπη. Τζούλι, Αλέξανδρος, μαέστρος, οι οργανίστες και εγώ. Πολύ ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά με καλές γιορτές. Καλές. Να ψηφίζαμε αγάπη και να έβγαινε δε. Όμως πάντα όλα θα γίνονται αλλιώς. Εγώ θα είμαι ωραίος τρελός. Θα λέει μπαλάντες για αυτούς που απορούν. Oh, my God.
come